Τα πάνω κάτω στην Ελλάδα σε επίπεδο Κρήτης αλλά και πανελλαδικά φέρνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έπεσε σαν βόμβα την Παρασκευή. Η απόφαση ανακαλεί το λουκέτο που μπήκε πριν από περίπου 2 χρόνια στο αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Το μόνο που μπορεί να φανεί εμπόδιο σε μια τέτοια εξέλιξη είναι η αρτηριοσκλήρωση του κράτους. Θεωρώ ότι η πολιτική πάνω στην οποία στηρίχθηκε κατερρύφθη. Η πίεση που θα ασκήσουμε θα συνεχίσει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι θα έχουμε θετική εξέλιξη. Ένα σχέδιο που πριν καλά-καλά υλοποιηθεί πλήρως, ξυλώνεται τουλάχιστον στο επίπεδο του νομού Λασιθίου, όπου ενδεχομένως θα χρειαστεί ντόμινο ευρύτερων αλλαγών, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η ανασύσταση μιας ακόμη αστυνομικής υπηρεσίας, εκτός από αυτές που σήμερα λειτουργούν. Έπρεπε λοιπόν να πάμε στο ΕΣΚ από μέσο, παρότι η πίστη μας ήταν ακράδαντη ότι μπορεί και να δικαιωθούν παρότι ήταν οι πιθανότητες λίγες. Λέμε θα πάμε στο ΕΣΚ το στάδιο το οποίο είναι το αγκληρωτικό δικαστήριο. Για μια εξέλιξη που δεν έχει προηγούμενο και αποτελεί νίκη της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης ενάντια σε κάθε μορφή κρατικής επιβολής, έκανε λόγο σήμερα στη διάρκεια συνάντησης με τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα των Κατοίκων ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός. Προσπάθειες που έγιναν λοιπόν από την νομική υπηρεσία του Δήμου αλλά και από το γραφείο του Ανδρέα του Κούνδουρο στην Αθήνα στέφθηκαν με επιτυχία. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί δεν είναι μόνο το θέμα το ότι ακυρώθηκε μια απόφαση που αφορά ένα γεγονός, αλλά το ότι ένας Δήμος στράφηκε κατά του κεντρικού κράτους και κατάφερε να βγάλει θετική απόφαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταφέραμε αυτή τη διαδικασία να αποδείξουμε ότι σαν τοπική κοινωνία ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε πράγματα, όχι απλώς να διεκδικήσουμε, είναι αυτός. Είναι η εργατικότητα, είναι η επιμονή, είναι η μεθοδολογία. Και δεν είναι οι λογικές του παρελθόντος, μαύρες σημαίες, αποκλεισμοί, φωνές, γροθιές στον αέρα. Είναι αυτός ο τρόπος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει το Προεδρικό Διάταγμα 7 του 2017 για την αναδιάταξη, αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης κατά το μέρος που καταργούσε το αστυνομικό τμήμα Νεάπολης. Απόφαση που φαίνεται να βασίζεται σε ιστορικούς αλλά και πρακτικούς λόγους, καθώς η περιοχή διαθέτει δικαστικό μέγαρο και φυλακές χωρίς αστυνομικό τμήμα. Παρέβλεπε το ότι στη Νεάπολη λειτουργεί δικαστήριο και υπάρχουν φυλακές. Είναι αστείο λοιπόν μια περιοχή που έχει φυλακές και δικαστήρια να μην έχει ένα αστυνομικό τμήμα. Στη Νεάπολη βρέθηκε το πρωί ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου που συμμετείχε σε σύσκεψη για τα επόμενα βήματα μέχρι την καθαρογραφή της απόφασης που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί περίπου 1 μήνα. Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τη φυσική ηγεσία της Ελλάς, καθώς απαιτείται η σύνταξη πράξης νομοθετικού περιεχομένου έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει το αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης. Μόλις έχουμε στα χέρια μας την πλήρη ανάλυση της απόφασης του ΣΤΕ, θα κάνουμε επίσκεψη και στον αρχηγό της αστυνομίας, τον στρατηγό Καραμαλάκη, ο οποίος ήταν γενικός επιθεωρητής Κρήτης όταν συνέβη η κατάργηση, άρα γνωρίζει το θέμα από πρώτο χέρι, καθώς επίσης και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να καταλάβει η κοινωνία ότι όταν είναι ενωμένη μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα.